Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε ακόμα μια Τετάρτη στα διαδικτυακά σεμινάρια της Έλεψη. Το σημερινό θέμα, τουλάχιστον εμένα μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον και αφορά τη θέση των ψυχεδελικών φαρμάκων στην ψυχιατρική. Αυτή είναι η δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων, με τη διαφορά ότι προφανώς, εφόσον δεν μιλάμε για φάρμακα υπό την κλασική έννοια του όρου, δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, αλλά είναι ουσίες οι οποίες υπάρχουν στην ανθρώπινη ιστορία πρακτικά εδώ και αιώνες. Για παράδειγμα, στην ραψοδία Δέλτα της Οδύσσειας του Ομήρου αναφέρεται ένα σκηνικό που ο Τηλέμαχος πηγαίνει στη Σπάρτη να ρωτήσει για την τύχη του πατέρα του και εκεί η Ελένη, βλέποντας το πόσο λυπημένος είναι, ρίχνει, λέει, στο κρασί του τον υπενθέες, το άχολο, το κακό επίλυθον απάντων. Δηλαδή, ένα βοτάνι που τον βοήθησε να ξεχαστεί από τη στεναχώρια για την απώλεια του πατέρα. Πρακτικά δεν γνωρίζουμε τι ήταν αυτό το βοτάνι. Για κάποιους, κάποιοι έχουν υποθέσει ότι μπορεί να είναι ινδική κάναβη, κάποιοι λένε μπορεί να είναι το όπιο, για κάποιους άλλους μπορεί να είναι κάποιο από τα ψυχεδελικά, των οποίων τη δράση γνώριζαν εκείνα τα χρόνια. Είναι παλιά η ιστορία τους, λοιπόν, και παλιά η παρουσία τους στην ψυχιατρική και στην ανθρωπότητα γενικότερα, αλλά η ονοματοδοσία των ψυχεδελικών είναι κάτι καινούργιο και προέρχεται από αυτόν εδώ τον άνθρωπο. Είναι ο Χάμφρεϊ Όσμοντ, ένας Βρετανός ψυχίατρος, ο οποίος ήταν αυτός από τους πρωτοπόρους που μελέτησαν την δράση των ψυχεδελικών στον ανθρώπινο ψυχισμό. Και αυτό έγινε σε συνδυασμό με αυτόν εδώ τον κύριο, τον Άλντους Χόξλι, έναν Βρετανό επίσης συγγραφέα. Όλος τυχαίως και οι δύο ζούσαν στην Αμερική, ο ένας στον Καναδά, ο άλλος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίλασαν μεταξύ τους, λοιπόν, επιστολές. Και κάπου το 1956, σε μια επιστολή που ο Όσμοντ είχε στείλει στον Χάξλι, απαντά ο Χάξλι και του προτείνει ονομασίες για αυτές τις ουσίες. Του λέει, λοιπόν, ότι θα μπορούσαν να ονομαστούν psychophans ή phaneropsychics, γιατί είχε ανακαλύψει τη λέξη φανερός από την αρχαία ελληνική γραμματεία, αλλά του φανέρεται καλύτερη η λέξη φανεροθυμικά. Και αντιπροτείνει με ένα δύστιχο ο Χάμφρεϊ Όσμοντ το εξής: «To plumb me depths or soar angelic, just take a pinch of psychedelic». Οπότε προτείνει την λέξη ψυχεδελικά, μια σύνθετη λέξη που έρχεται από το ψυχή και το δειλήν, δηλαδή ουσίες που φανερώνουν με κάποιο τρόπο την ψυχή. Έλεγε, λοιπόν, ο Χάμφρεϊ Όσμοντ ότι ο εγκέφαλος στην πραγματικότητα είναι ένα όργανο με το οποίο εστιάζουμε στο νου. Δύο αιώνες σχεδόν νωρίτερα, 2,5 αιώνες νωρίτερα, ένας Βρετανός ποιητής και ζωγράφος, ο William Blake, έλεγε ότι εάν οι θύρες της αντίληψης του ανθρώπου ήταν καθαρές, τότε αυτός, ο άνθρωπος δηλαδή, θα μπορούσε να δει τα πάντα όπως πραγματικά είναι. Τι δηλαδή? Άπειρα. Για έναν άνθρωπο, ο άνθρωπος όμως, λέει, είναι κλεισμένος στον εαυτό του, με αποτέλεσμα να βλέπει τα πράγματα μέσα από τα στενά χείλη της σπηλιάς του. Εναλλακτικοί όροι που χρησιμοποιούνται για αυτές τις ουσίες είναι ο όρος ψευδαισθησιογόνα και ψυχοτικομιμητικά. Είναι όμως παραπλανητική κατά τη γνώμη μου, γιατί αν αυτοί χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να μπαίνουν στο ίδιο βιβλίο με τα φάρμακα που θα λέγονταν αμινοριωτικά ή αμινοριογόνα. Αλλά αυτά, στην πραγματικότητα σήμερα, ονομάζονται αντιψυχωτικά. Τι θέλω να πω? Ότι είναι άστοχο να εστιάζουμε, και παραπλανητικό για τα φάρμακα αυτά, να εστιάζουμε σε μια πλευρά της υποκειμενικής πραγματικότητάς τους, που είναι η δημιουργία ψευδαισθήσεων ή σε κάποιους ανθρώπους η επαγωγή ψύχωσης. Έτσι, λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο ψυχεδελικά. Λίγη ακόμα ιστορία. Καταρχάς, ό,τι αφορά τη σύγχρονη ιστορία των ψυχεδελικών, αυτή ξεκινάει στα τέλη του 10ου αιώνα από τον Άρθουρ Χέφτερ, έναν γερμανό φαρμακολόγο και χημικό και πρώτο πρόεδρο της Ένωσης της Γερμανικής Εταιρείας Φαρμακολογίας, ο οποίος απομόνωσε τη μεσκαλίνη από τον κάκτο πεγιό. Και αυτό πειραματιστήκε με την χρήση της και τις δράσεις της. Όμως η χρήση του συγκεκριμένου κάκτου είναι γνωστή
μέσα από ευρήματα από την αρχαιολογική σκαπάνη, ευρήματα που ανάγονται στο 3.500 π.Χ. στην Ήπειρο της Αμερικής. Και εδώ δεξιά βλέπουμε έναν τέτοιο κάκτο, τα υπολείμματα της καύσης του, γιατί ο κάκτος αυτός χρησιμοποιούνταν και συνεχίζει να χρησιμοποιείται για λόγους θρησκευτικής λατρείας. Είναι επίσης γνωστό ότι στην τελική φάση των Ελευσίνιων μυστηρίων, οι μετέχοντες στα μυστήρια αυτά κατανάλωναν κάποιο ποτό, το οποίο φαίνεται ότι δημιουργούσε μια ψευδαισθησιογόνο κατάσταση. Από τη μυθολογία και τις αρχαιότερες θρησκείες, ξεχωρίζουμε δύο πρόσωπα. Είναι ο Άτης, ο γιος και σύζυγος της Κυβέλης, θεός της βλάστησης στην φρυγική θεολογία. Με τον αυτοκρατηριασμό, τον θάνατο και την ανάστασή του, αναπαριστούσε το πώς κάθε χρόνο πεθαίνουν οι καρποί των και οι σπόροι των φυτών το χειμώνα και ανασταίνονται την άνοιξη. Από την άλλη πλευρά, στην περσική μυθολογία και θεολογία, υπάρχει ο Μήθρας, ο οποίος Μήθρας, όπως και ο Άτης, φορούν αυτό το περίεργο, στον περίεργο σκούφο, το λεγόμενο φρυγικό σκούφο, που προσομοιάζει στο σκούφο, να το πούμε έτσι, του μανιταριού από το οποίο προκύπτει τελικώς η ψιλοκυβίνη. Και για να έρθουμε στη σύγχρονη πραγματικότητα, τα αγαπημένα σε όλους παιδικά θεάματα, τα στρουφάκια, και αυτά φορούν το φρυγικό σκούφο και όλος τυχαίως ζουν σε μανιτάρια. Στην σύγχρονη πραγματικότητα, στο εδώ και σήμερα, υπάρχει ένα παρακλάδι της θρησκείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι η μόνη περίσταση στην οποία επιτρέπεται η χρήση, νομιμοποιείται η χρήση μεσκαλίνης μέσα από την καύση του κάκτου πεγιότ, που είναι η Αμερικανική Εκκλησία των Ιθαγενών, ένα μείγμα της θρησκείας των Ιθαγενών με τον χριστιανισμό. Και εδώ είναι ένα σύντομο περίγραμμα, μια αποτύπωση δηλαδή της ιστορίας των ψυχεδελικών, που ξεκινά χιλιάδες χρόνια πριν, όπως είπαμε, για να καταλήξει στο εδώ και σήμερα, όπου αν προσέξουμε λίγο το περίγραμμα αυτά, τη χρονική πορεία, θα δούμε ότι υπάρχει μία παύση της έρευνας στην χρόνια από τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90, και θα δούμε πού αυτή οφείλεται. Η πρώτη ουσία στην οποία θα εστιάσουμε είναι το LSD. Το LSD-25, σύμφωνα με τον άνθρωπο που ασχολήθηκε με την ανακάλυψή του, και ήταν ο Albert Hofmann, που εδώ απεικονίζεται σε ηλικία 100 ετών. Ο Albert Hofmann πέθανε γεννημένος το 1906, πέθανε το 2008 και ήταν εν ζωή όσο βρισκόταν, το 2007 συγκεκριμένα, συγκαταλεγόταν στον κατάλογο με τους 100 πιο νοήμονες, πιο έξυπνους ανθρώπους εν ζωή, και μάλιστα στην πρώτη θέση. Ήταν αυτός που ανακάλυψε λοιπόν το LSD, και μάλιστα ανάμεσα στα άλλα έχει γράψει το βιβλίο «Το LSD, το προβληματικό μου παιδί». Η ανακάλυψη του LSD έγινε το Νοέμβριο, συμπτωματικό στις 16 Νοεμβρίου του 1938. Τότε ο Hofmann δεν βρήκε κάποια χρήση για τη συγκεκριμένη ουσία και την άφησε στην άκρη. Ασχολήθηκε μαζί της 5 χρόνια αργότερα, το 1943. Μάλιστα τον Απρίλιο του 1943, όπως φαίνεται από το ημερολόγιο του, εμποτίστηκε η επιδερμίδα του από LSD, με αποτέλεσμα να παρατηρήσει, όπως γράφει στις σημειώσεις του, μια υπερκινητικότητα, ελαφρά ζάλη, μια όχι δυσάρεστη έτσι τοξίκωση, σαν όχι δυσάρεστη μέθη, εξαιρετικά ζωηρή φαντασία, μια ονειρική κατάσταση με τα μάτια κλειστά. Και τρεις μέρες αργότερα άρχισε να πειραματίζεται, και αυτή εδώ αριστερά είναι η συσκευή με τα φιαλίδια που περίχαν τις διάφορες διαλύσεις του LSD και τις οποίες κατανάλωνε ο Albert Hofmann. Τρεις μέρες μετά την τυχαία αυτή ανακάλυψη από τον εμποτισμό των δακτύλων του από την ουσία, κατανάλωσε LSD και μετά πήρε το ποδήλατό του να πάει στο σπίτι του. Και εκεί είχε μια πλήρη, έτσι, είχε την πλήρη γκάμα των συμπτωμάτων, των ψυχοδραστικών επιδράσεων του LSD. Αυτή η μέρα ονομάστηκε η μέρα του ποδηλάτου και είναι σαν ημέρα μνήμης, τιμάται σαν ημέρα μνήμης του LSD κάθε χρόνο. Το LSD είναι τώρα μία ουσία, είναι ένα παράγωγο, το διεθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέως, που παράγεται από το λυσεργικό οξύ. Το λυσεργικό οξύ παράγεται από την ερυσίδη. Η ερυσίδη είναι ένας μύκητας, είναι μια μορφή του μύκητα που ονομάζεται κλαβίκεψο ερυθρός,
και ο οποίος Μίκητας προσβάλλει τα σιτηρά. Δηλαδή τη σίκαλη, το σιτάρι, το κριθάρι, σπάνια την βρώμη. Τον χειμώνα, μπαίνοντας το χειμώνα για να διατηρηθεί ο Μίκητας αυτός, παίρνει τη μορφή της ερυσίδης από την οποία προέρχεται, όπως είπαμε, το LSD. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ελευσίνια μυστήρια και όπως είπαμε, κατανάλωναν στην τελική τους φάση οι πιστοί ένα ποτό που τους δημιουργούσε, τους προκαλούσε, είχε μάλλον ψυχοδραστικές επιδράσεις. Το ποτό αυτό λεγόταν Κικαιώνας, δεν είναι γνωστή η σύστασή του, αλλά υπάρχει μία υπόθεση ότι ανάμεσα στα άλλα, επειδή περιείχε κριθάρι, το κριθάρι ενδεχομένως ήταν προσβεβλημένο από την ερυσίδη και γι' αυτό το λόγο προκαλούσε αυτές τις ψυχοδραστικές δράσεις. Στα πιο σύγχρονα χρόνια, και μιλάμε για μετά το Μεσαίωνα, οι μεσογειακές χώρες μαστίζονταν κατά περιόδους από μία κατάσταση που ονομάστηκε η φλόγα του Αγίου Αντωνίου και η οποία προερχόταν από την κατανάλωση μολυσμένης με ερυσίδη σίκαλης. Το λυσεργικό οξύ έχει μια αγκιοσυσπαστική δράση και ανάμεσα στα υπόλοιπα προκαλούσε αυτές τις βλάβες που απεικονίζονται στον πίνακα, οι οποίες είναι γαγκρενώδεις βλάβες στο δέρμα από την παρατεταμένη αγκιοσύσπαση και το τάγμα των μοναχών του Αγίου Αντωνίου θεωρείται ότι είχε τρόπο να αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη πάθηση. Το LSD στα τέλη της δεκαετίας του 40, του 1949, κυκλοφόρησε σαν φάρμακο από τη Σαντός, από την ελβετική εταιρεία Σαντός, με την εμπορική ονομασία Delicid. Ο ψυχίατρος, ο σκοτσέζος ψυχίατρος Άρντι Λάγκ έλεγε ότι για να γίνει κάποιος ψυχαναλυτής, τρεις είναι οι προϋποθέσεις. Το πρώτο είναι να διαβάσει τα έργα του Φρόιντ. Το δεύτερο, να υποστεί ο ίδιος προσωπική ανάλυση. Και το τρίτο είναι να πάρει LSD. Το 1947, ο Βέρνερ Στόλ ήταν ο πρώτος ο οποίος δημοσίευσε τις ψυχοδραστικές επιπτώσεις του LSD στον άνθρωπο. 20 χρόνια αργότερα, και ενώ ήδη αρχίζει από το 1947 έως το 1966, μία ζωηρή έρευνα ως προς την επίπτωση του LSD και την ενδεχόμενη χρησιμότητά του σαν φάρμακο, το 1967 λοιπόν, τα ψυχεδελικά και το LSD φυσικά εντάσσονται στην παρανομία, θα μπορούσε κάποιος να πει, μαζί με την μεσκαλίνη και την ψιλοκυβίνη, στο Schedule 1, στο πρόγραμμα 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά. Ήδη μια χρονιά νωρίτερα, το 1966, η Νεβάδα και η Καλιφόρνια είχαν απαγορεύσει την χρήση τους. Παρ' όλα αυτά, ήδη από το 1953, η CIA μέσω του MK-Ultra, του προγράμματος MK-Ultra, το οποίο είχε σαν σκοπό την μετατροπή των Ρώσων κατασκόπων σε διπλούς πράκτορες και αυτό θα επιτυχανόταν με την χρήση του LSD, δημοσιεύει αυτό το αρχικό φύλλο εδώ τον Ιούνιο του 1953 για να δικαιολογήσει τα έξοδα για την αγορά δόσεων LSD. Μέχρι, όπως είπαμε, το 1967 υπάρχει μια ζωηρή έρευνα σε ό,τι αφορά τα ψυχεδελικά και ειδικά το LSD με τη συμμετοχή εκατοντάδων ψυχιάτρων παγκοσμίων. 140 τουλάχιστον grants είχαν δοθεί από το NIH, περισσότερες από 1.000 δημοσιεύσεις, 40 βιβλία, πάνω από 40.000 ασθενείς. Βέβαια, οι δημοσιεύσεις έπασχαν από τις παιδικές αρρώστιες που έπασχα η ιατρική έρευνα εκείνα τα χρόνια. Τι δηλαδή, ότι δεν υπήρχε αρκετή δόμηση, αρκετά έτσι καλή δόμηση και μέγεθος στα δείγματα των ασθενών, υπήρχαν ασυνέπειες στη συγκρότηση των ομάδων, δεν υπήρχε τυχαίοποίηση, απουσίαζαν οι ομάδες ελέγχου, τα δεδομένα δεν αναλύονταν συχνά στατιστικά ή τέλος πάντων η ανάλυση ήταν σαφέστατα έλλειπης, αλλά και η αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών, αλλά και των δράσεων των ουσιών ήταν περιορισμένη. Η έρευνα που διεξήχθη πάντως μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο έδειξε ότι υπάρχει βάση για την ανάπτυξη κλινικού ενδιαφέροντος για το θεραπευτικό δυναμικό των ψυχεδελικών σε μη ψυχοτικούς ασθενείς. Δεν πρόλαβαν να αναπτύξουν οι ερευνητές ένα σταθερό συμπέρασμα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της χρήσης τους και φυσικά είχαν αναπτυχθεί ιατρικές ανησυχίες για την κατάχρησή τους για ψυχαγωγικούς λόγους. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια ανασκόπηση που δημοσιεύεται το 1971 για το τι έχει γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία,
όπου φαίνεται ότι έλαβαν LSD σε όλα τα προηγούμενα χρόνια ερευνητικά τουλάχιστον 4.300 ασθενείς με ένα πολύ χαμηλό ποσοστό επίπτωσης ανεπιθύμητων ενεργειών. Για παράδειγμα, αναφέρεται αυτοκτονικότητα στο 0,7 της χιλής και έναρξη ψυχωτικών συμπτωμάτων μέσα σε ένα 48 ώρα από την χρήση του LSD της τάξης του σχεδόν 1%. Και το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει αυτή η έρευνα σαν ένας επίλογος της πρώτης φάσης έρευνας πάνω στο ερευνητικής δουλειάς πάνω στα ψυχεδελικά, γιατί μετά, όπως είπαμε, για δύο περίπου δεκαετίες σταμάτησε ουσιαστικά η ερευνητική δουλειά, είναι ότι η θεραπεία με LSD μπορεί να έχει σαν επίπτωση μεν οξία στην εμφάνισή τους ανεπιθύμητες δράσεις, αλλά αν υπάρχει, λέει, κατάλληλη ψυχιατρική επίβλεψη και κατάλληλες συνθήκες για τη χορήγηση, η επίπτωση αυτών των επιδράσεων δεν είναι σπουδαία. Τι είχε συμβεί, γιατί αυτές οι ουσίες, να το πούμε έτσι, πέρασαν στην παρανομία? Σε ένα βαθμό δεν ήταν μια ιατρικά καθοδηγούμενη απόφαση, αλλά υπήρξε έντονα ο φόβος για την αλλαγή που θα επέφερε η χρήση τους στη νεολαία. Να θυμηθούμε ότι εκεί μιλάμε για τα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές της δεκαετίας του 70, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρώτο θέμα είναι ο πόλεμος στο Βιετνάμ. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια δυσφήμιση μέσω του τύπου και εδώ βλέπετε μια σειρά από πρωτοσέλιδα εφημερίδων σύμφωνη, όχι πρώτης γραμμής, τα οποία όμως απέδιδαν ιδιότητες στο LSD, δυσφημούσαν κατά κάποιο τρόπο το LSD με περισσότερο ή λιγότερο γελίους τρόπους. Υπερβολές σε B-movies, όπως για παράδειγμα το LSD λέει «Η σάρκα του διαβόλου», που περιγράφει την ιστορία, στο σενάριο αυτής της ταινίας. Υπάρχει ένας κατάσκοπος τύπου James Bond, ο οποίος, αν δεν απατώ, με λέγεται Rex, που ο στόχος του είναι να σταματήσει μια οργάνωση που προσπαθεί να αποδιγετήσει τον κόσμο χορηγώντας μεγάλες δόσεις LSD. Όλη αυτή η δυσφήμιση, αλλά και η κήρυξή τους σαν μη νόμιμες ουσίες τόσο του LSD όσο και της ψιλοκυβίνης και της μεσκαλίνης, είχε στην ουσία αυτή την επίπτωση. Μετά το 1970, πρακτικά να μειωθεί μέχρι εξαφανίσεως η έρευνα πάνω σε αυτές τις ουσίες. Είναι η χειρότερη περίπτωση, λογοκρισίας της επιστημονικής έρευνας? Γιατί περί αυτού πρόκειται. Σίγουρα θα πει κάποιος όχι. Όλοι γνωρίζουμε το πόσο η Καθολική Εκκλησία υπερασπίστηκε το μη ηλιοκεντρικό σύστημα, καταδικάζοντας σε θάνατο το Giordano Bruno που το υπερασπιζόταν, καταδιώκοντας τον Κοπέρνικο. Πιο πρόσφατα, ας πάμε στη Σοβιετική Ένωση, προπολεμικά, υπάρχει ο Τροφίμ Λισένκο, ο οποίος ήταν ένας σοβιετικός βιολόγος, ο οποίος κατάφερε με τις ψευδοεπιστημονικές του ιδέες να πείσει ότι πρέπει να απορριφθούν οι νόμοι της κληρονομικότητας του Μέντελ και αργότερα του Μπάτισον που συνέβαλε, τους έφερε πάλι στην επιφάνεια, επικαλούμενος για παράδειγμα ότι η σίκαλη θα μπορούσε να μετατραπεί σε σιτάρι και το σιτάρι σε κριθάρι, ότι τα ζυζάνια θα μπορούσαν να μετουσιωθούν σε σπόρους τροφίμων, αν και είναι διακριτοί φυσικά οργανισμοί και όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Η ουσία είναι όμως για τόσο σημαντική επίπτωση η παρουσία του και όλο αυτό το επιστημονικό του έργο, που για σχεδόν 30 χρόνια μέχρι το θάνατο του Ιωσήφ Στάλιν, η επιστημονική έρευνα για τη γενετική στη Σοβιετική Ένωση υπέστη μια στασιμότητα και ακόμα χειρότερα, περισσότεροι από 3.000 βιολόγοι, τους οποίους ο Λισένκο θεωρούσε αντίπαλον δέος, είτε απολύθηκαν στην καλύτερη περίπτωση, είτε στάλθηκαν στα γκουλάκ, είτε κάποιοι από αυτούς εκτελέστηκαν. Μια ακόμη λοιπόν περίπτωση λογοκρισίας της επιστημονικής έρευνας. Και μιλώντας για το σήμερα, σχεδόν στην κυριολεξία, πάμε ένα χρόνο πριν, το Σεπτέμβρη, τέλη Αυγούστου με τον αρχές Σεπτέμβρη του 2019, ο τυφώνας Ντόριαν έπληξε τις Ηνωμένες Πολιτείες και θεωρείται ο ισχυρότερος τυφώνας. Τότε ο Ντόναλντ Τραμπ μπήκε σε μια διαμάχη με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας σε διάγγελμά του, που βλέπουμε εδώ μια φωτογραφία του, ότι ο τυφώνας θα χτυπήσει και την πολιτεία της Αλαμπάμα. Αυτό έδωσε, επειδή ήταν ψευδής σαν είδηση και κάλυπτε την επιστημονική έρευνα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αφορμή για το hashtag SharpieGate που εμφανίστηκε στο Twitter, όπου Sharpie είναι ένας κοινός μαρκαδόρος αυτής της μάρκας, γιατί ακριβώς
Αυτό εδώ, αυτή η προέκταση, αυτή ήταν η πρόβλεψη, η επίσημη πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για το που θα χτυπήσει ο τυφώνας και κάποιος έκανε αυτή την προέκταση χρησιμοποιώντας απλώς ένα μαρκαδόρο. Και είναι μια ακόμη περίπτωση τέτοιου τύπου λογοκρισίας. Το 1966, λοιπόν, όταν η Νεβάδα και η Καλιφόρνια απαγόρευσαν τη χρήση του LSD, σε μια υποεπιτροπή του Κογκρέσου που συζητούσε την απαγόρευση των ψυχεδελικών σε όλες τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ρόμπερτ Κένεντι είπε το εξής, ότι δεν μπορεί 6 μήνες πριν, μιλάμε για το 1966, η έρευνα για το LSD να θεωρείται σημαντική. Τι έχει συμβεί ενδιάμεσα? Πιστεύω, λέει, ότι έχουμε χάσει τη θέαση στο γεγονός ότι το LSD μπορεί να είναι πολύ πολύ χρήσιμο στην κοινωνία μας, αν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα. Πέρασαν αρκετά χρόνια, λοιπόν, δεκαετίες ολόκληρες, μέχρι στα τέλη της δεκαετίας του 90, με βάση αυτές τις 3 δημοσιεύσεις, να επανεκκινηθεί η έρευνα για τα ψυχεδελικά. Πώς δρά, λοιπόν, το LSD? Με μια τυπική δραστική δόση στα 200 μικρογραμμάρια. Η δράση του ξεκινά σχεδόν μισή ώρα μετά την από το στόμα του λήψη του. Διαρκεί 3 με 4 ώρες. 3 με 4 ώρες είναι η μέγιστη συγκέντρωση. Περίπου στο 12ωρο λειτουργεί, διαρκεί η δράση. Πού δρά ακριβώς? Θα το δούμε σε αυτό εδώ το ραβδόγραμμα. Με την οριζόντια αυτή γραμμή αναπαρίσταται η συγκέντρωση που πετυχαίνει το LSD στο, ας το πούμε, μια κλινικά σημαντική δόση. Όποια ράβδος που αναπαριστούν όλες αυτές οι ράβδοι διαφορετικούς τύπους υποδοχέων, όποια, λοιπόν, ράβδος δεν τέμνει αλλά είναι κάτω από αυτή τη γραμμή, σημαίνει ότι σε αυτή τη δόση καταλαμβάνεται από το LSD. Και αυτό ισχύει για τους τύπου 2, τύπου 1 υποδοχής. Υπάρχουν και οι τύπου 5 σερετονενεργικοί υποδοχής, οι οποίοι όμως δεν ανεβρίσκονται στον άνθρωπο. Το LSD φαίνεται, λοιπόν, ότι δρά μέσω της αγωνιστικής του δράσης του τύπου 2 σερωτοενεργικούς υποδοχής. Ένας από τους πρώτους ανθρώπους που δοκίμασαν για θεραπευτικούς λόγους το LSD ήταν ο ιδρυτής των ανώνυμων αλκοολικών, ο Bill Wilson, ο οποίος θεωρούσε ότι το LSD θα μπορούσε να βοηθήσει τους λεγόμενους κοινικούς αλκοολικούς, και ο ίδιος, σαν κοινικούς αλκοολικούς, ονόμαζε αυτούς που δεν πιστεύουν σε υψηλότερη δύναμη, δεν έχουν υψηλότερο κίνητρο, ούτως ώστε να καταπολεμήσουν τον εθισμό τους στο αλκοόλ. Είχε κάνει συνεδρίες με LSD και κάπου περιγράφει την εμπειρία του, λέγοντας το εξής. Ξαφνικά το δωμάτιο φωτίστηκε με ένα μεγάλο λευκό φως. Ήμουν παγιδευμένος σε μια έκσταση που δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγραφεί. Μου φάνηκε στο μάτι του μυαλού μου ότι ήμουν σε ένα βουνό και ότι φυσούσε ένας άνεμος, όχι αέρινος, αλλά ένας άνεμος πνεύματος. Και τότε μου ήρθε η στιγμή που ένιωσα πως ήμουν ελεύθερος. Και υπήρξε έρευνα αναφορικά με τη χρήση του LSD σε πληθυσμούς αλκοολικών ασθενών. Υπάρχουν 6 δημοσιευμένες έρευνες μέχρι το 1971, 4 θετικές και 2 όπου δεν έδειξαν αποτέλεσμα για το LSD. Οι έρευνες αυτές μεταναλύθηκαν πρόσφατα, το 2012, όπου φαίνεται ότι τόσο σε ό,τι αφορά τη μείωση συνολικά των ημερών κατάχρηση αλκοόλ υπήρξε αποτελεσματικότητα υπέρ της δραστικής ουσίας, υπέρ του ψυχεδελικού, τουλάχιστον για μέχρι ένα μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Σε επίπεδο μακροπρόθεσμης χρήσης, όπως φαίνεται εδώ, που η γραμμή του μη αποτελέσματος τέμνεται, όπως θα δείτε στο τελικό σημείο, εδώ δεν υπήρχε αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την αποχή από το αλκοόλ μεσοπρόθεσμα. Τώρα, το πώς χρησιμοποιείται στις ερευνητικές δουλειές το LSD? Χρησιμοποιείται όχι μόνο το, αλλά συνοδεύοντας, είναι στην ουσία υποβοηθούμενες με LSD ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες. Μην φανταστείτε ότι σε κάθε συνεδρία ο ασθενής λαμβάνει το ψυχεδελικό. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την χρήση του αλκοόλ, μέσα σε ένα διάστημα 8 εβδομάδων έκαναν, μεταξύ άλλων των υπόλοιπων ψυχοθεραπευτικών συνεδρίων, οι 2 ήταν με χορήγηση LSD. Όμως το LSD χρησιμοποιήθηκε επίσης σε ασθενείς με δυνητικά θανατηφόρα σωματικά νοσήματα, όπως για παράδειγμα ο καρκίνος. Σε αυτούς τους ασθενείς χρησιμοποιήθηκε σαν ένα μέσο για να μειώσει το άγχος τους. Και φάνηκε, παρά το μικρό αριθμό συμμετεχόντων, ότι όντως και σε ό,τι αφορά το state και σε ό,τι αφορά το trait άγχος υπήρχε αποτέλεσμα.
τι είπαν, και εδώ είναι τα λόγια τους όπως καταγράφονται στην δημοσίευση κάποιοι από τους ασθενείς που συμμετείχαν. Λέει λοιπόν κάποιος, η συνεδρία LSD απελευθερώνει τα πράγματα στο μυαλό μου, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες μπορεί να μην είχαν εμφανιστεί επειδή έχουν κατασταλεί. Εννοώ ότι ένιωσα κάποιες στιγμές απελευθέρωσης και ότι θα μπορούσα να ελευθερωθώ από το βάρος του φόβου. Λοιπόν, ήμουν έκπληκτος να βρω πραγματική ανάδευση των συναισθημάτων, τα οποία συνήθως δεν γίνονται αισθητά, με όλο τον αυτοέλεγχο και την αυτοσυγκράτησή μου. Τι συμβαίνει σήμερα, ποια είναι η τρέχουσα έρευνα, και θα το δούμε μέσα από το μητρό των ερευνών που εξελίσσονται. Μπαίνοντας σε αυτό το μητρό, θα δείτε ότι υπάρχουν περί τις 20 με 25 έρευνες που τρέχουν αυτή τη στιγμή με δραστική ουσία το LSD, αυτές που φαίνεται ότι είναι πιο κοντά στο τέλειωμά τους και που αφορούν πιο άμεσα την δική μας καθημερινή δουλειά, πέραν της πρώτης που είναι όλες μελέτες φάσης 2, οι οποίες αυτή για την κεφαλαλγία και αυτή για το άγχος σε ασθενείς με σοβαρά νοσήματα αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2023, πιο κοντά να ολοκληρώνεται δηλαδή του χρόνου, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση, που βέβαια έχει ένα χρόνο πια ή 10 μήνες, είναι αυτή που αφορά τη χρήση του LSD σε ασθενείς με μείζωνα κατάθλιψη. Και πάμε στο επόμενο ψυχεδελικό, που είναι το MDMA. Το γνωρίζουμε σαν έκσταση από το street drug, δεν είναι μια καινούργια ανακάλυψη, είναι μια ανακάλυψη ενός και πάλι γερμανού χημικού, το Anton Kolis, ο οποίος την ανακάλυψε την ουσία τυχαία το 1912. Πέρασαν αρκετά χρόνια, φτάσαμε στη δεκαετία του 70, ώστε ο Σάλγκιν και Νίκολς, οι Σάλγκιν και Νίκολς, και αυτές αριστερά είναι οι σημειώσεις που κρατούσαν από τα πειράματά τους, να γράψουν στο κεφάλαιο ενός βιβλίου το 1978, το Psychopharmacology of Hallucinogens, δηλαδή την ψυχοφαρμακολογία των ψευδαισθησιογόνων, να γράψουν, να κάνουν μια πρώτη αναφορά για τις δράσεις του MDMA στον άνθρωπο. Από εκεί και έπειτα περνάμε στη δεκαετία του 80, που γίνεται πρακτικά ένα, χρησιμοποιείται σαν ναρκωτικό σε rave party, για την επίταση της εμπειρίας, δηλαδή μιλάμε για ειδονιστική χρήση, και φτάνουμε στο 1996, που δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της πρώτης συγκεκριμένης από τον FDA έρευνα της χρήσης MDMA σε ανθρώπους. Μιλάμε για υγιείς εθελοντές. Η τυπική δόση στην οποία χρησιμοποιείται είναι τα 2 μιλιγκράμμα ανά χιλιόγραμμο βάρους. Η έναρξη γίνεται μισή με μία ώρα μετά την από το στόματος λήξη και η διάρκεια είναι 3 με 6 ώρες. Πώς δρά το MDMA? Το MDMA μοιάζει σε ένα βαθμό στη δράση του με τις αμφεταμίνες, με την έννοια ότι προκαλεί μια απελευθέρωση των κατεχολαμινών, ντοπαμίνη, νορεπινεφρίνη, αλλά και αύξηση των επιπέδων της σερωτονίνης, όπως βλέπουμε εδώ, μέσω παρεμπόδισης της μεταφοράς τους στο μόριο επαναπρόσληψης. Έτσι λοιπόν, και η σερωτονίνη και η ντοπαμίνη και η νορεπινεφρίνη αυξάνονται στη συναπτική σχισμή. Έχει μελετηθεί με λειτουργική MRI η επίδραση του MDMA στον εγκέφαλο και όπου βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει μια μείωση της αιμάτωσης σε περιοχές όπως ο φλοιός του ηνιακού λοβού, ο θάλαμος, η αμυγδαλή και ο υπόκαμπος δεξιά. Και φαίνεται ότι η, ας την πούμε, αντικαταθλητική της δράση σχετίζεται της ουσίας με την όσο μεγαλύτερη μείωση της αιμάτωσης στην αμυγδαλή και στον υπόκαμπο. Σε ό,τι αφορά για τα άτομα που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα, ανέφεραν, και εδώ βλέπουμε με τις πιο έτσι φωτεινές, τις MOV, να το πούμε, μπάρες, σε σχέση με το εικονικό φάρμακο, ποιες ήταν οι δράσεις, οι επιδράσεις που ένιωσαν. Για παράδειγμα, ένιωσα υπέροχα, ένιωσα μια εσωτερική, ένα αίσθημα εσωτερικής ζέστης, ασυνήθιστες σωματικές αισθήσεις, είχε αλλοιωθεί έτσι η αίσθηση του σώματός μου, είχε αλλοιωθεί η αίσθηση του χρόνου και ούτω καθεξής. Το MDMA έχει δοκιμαστεί, και θα δούμε παρακάτω πόσο κοντά βρίσκεται και στην κλινική του χρήση, σε ασθενείς με μετατραυματική διαταραχή στρες. Εδώ, για παράδειγμα, μιλάμε σε ένα πληθυσμό 20 ασθενών, διπλά τυφλή μελέτη με εικονικό φάρμακο, σύγκριση του MDMA με εικονικό φάρμακο.
Όπως είπα πριν, ότι δεν είναι ότι σε κάθε συνεδρία οι ασθενείς λαμβάνουν το ψυχεδελικό. Στην προκειμένη περίπτωση είχαν δύο πειραματικούς κύκλους. Ο κάθε πειραματικός κύκλος συνίστατο σε μια πειραματική συνεδρία μια μισή ώρας με ψυχίατρο και νοσηλεύτρια και κατόπιν διανυκτέρευση, επιβλεπόμενη, επιτηρούμενη διανυκτέρευση με μια δόση μέχρι 125 μιλιγκράμμ MDMA. Οι περισσότεροι, όπως φαίνεται εδώ, συμπλήρωσαν αυτή τη δόση με ακόμη 62,5 μιλιγκράμμ. Ποιο ήταν λοιπόν το αποτέλεσμα? Το βλέπουμε δεξιά, ότι το αποτέλεσμα ήταν μια μείωση, σημαντική μείωση από την έναρξη της πρώτης συνεδρίας που τοποθετείται εδώ μέχρι το τέλος της κλινικής δοκιμής, του άγχους που ένιωθαν αλλά και των υπόλοιπων συμπτωμάτων οι ασθενείς με PTSD. Το ερώτημα είναι, έχουν τα αποτελέσματα αυτά διάρκεια ή απλά διαρκούν όσο διαρκεί η δοκιμή του ψυχεδελικού. Και φαίνεται από μελέτη που έγινε στους ίδιους ασθενείς σε ένα χρονικό διάστημα από 17 έως 74 μήνες μετά τις αρχικές συνεδρίες με MDMA ότι διατηρούνταν το αποτέλεσμα. Έχουν υπάρξει και άλλες αντίστοιχες δημοσιεύσεις με μικρούς, η αλήθεια είναι, πληθυσμούς. Και το 2018 δημοσιεύτηκε ένα review που αφορά όλες αυτές τις 6 δημοσιεύσεις, όπου φαίνεται ότι και αποτέλεσμα υπήρχε στην οξία φάση, αλλά και στο βάθος του χρόνου διατηρούνταν για τους ασθενείς με PTSD, οι οποίοι έλαβαν αυτού του είδους το σχήμα με το MDMA. Τι αναμένεται να επακολουθήσει και πάλι μέσα από το clinicaltrials.gov είναι ότι υπάρχει, τρέχει αυτή τη στιγμή μια μελέτη φάσης 3, με υποβοηθούμενη με MDMA ψυχοθεραπεία για ασθενείς με μετατραυματική διαταραχή στρες. Αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2021, όπου υπάρχει μια πιθανότητα, γιατί το FDA έχει δώσει από το 2018, έχει βάλει το MDMA σε ένα καθεστώς ενδυνάμει φαρμάκου, να το πούμε έτσι. Οπότε υπάρχει μια πιθανότητα να κατατεθεί αίτηση στον FDA ή υπήρχε τουλάχιστον, απλά δεν έχει ανακληθεί, μέσα στο 2021 και μια πιθανή ημερομηνία έγκρισης, εφόσον όλα πάνε καλά, είναι το 2022. Και η τρίτη ουσία που θα εξετάσουμε από αυτή την κατηγορία είναι η ψιλοκυβίνη. Η ψιλοκυβίνη, αν και δεν είναι ένα καινούριο σκεύασμα, ήρθε, να το πούμε έτσι, στη μόδα τη δεκαετία του 50 μέσα από ένα άρθρο του περιοδικού του Life, που είναι το Seeking the Magic Mushroom. Είναι και πάλι μια ανακάλυψη του Albert Hoffman, ο οποίος, να θυμίσω, ήταν ο χημικός που ανακάλυψε το LSD και ο οποίος δημοσίευσε το 1958, το απομόνωσε δηλαδή από τα μανιτάρια. Η ιστορία της ψιλοκυβίνης δεν είναι καινούρια. Φαίνεται ότι υπάρχει ήδη από τους ιστορικούς ή ακόμη και από τους προϊστορικούς χρόνους, για παράδειγμα, από ειδόλια που βρέθηκαν στην Κεντρική και Νότια Αμερική. Όπως βλέπουμε, η ειδονιστική χρήση, για ειδονιστικούς σκοπούς μάλλον χρήση, απαιτεί 10-50 γραμμάρια φρέσκα μανιτάρια. Τώρα, αν αφορά την ουσία, το μίνιμουμ της δόσης της ψιλοκυβίνης είναι 4-10 μιλιγκράμμ. Η έναρξη είναι περίπου μισή ώρα μετά την κατανάλωση και η διάρκεια δράσης είναι έως 6 ώρες. Το ενδιαφέρον στην ιστορία της ψιλοκυβίνης είναι ότι η ίδια δεν είναι ψυχοδραστική. Πρέπει να περάσει, κατά το πρώτο πέρασμα μέσα από το ΥΠΑΡ, να μετατραπεί σε ψιλοκίνη και φαίνεται ότι αυτό είναι η δραστική ουσία, η οποία, όπως και το LSD, αποτελεί έναν αγωνιστή των τύπου 2 σερωτενεργικών υποδοχέων, όπως και τον 1α και τον 2σε. Σε σχέση με τα δύο προηγούμενα ψυχεδελικά, έχει τον χαμηλότερο κίνδυνο για αυτό ή αιτεροκαταστροφική συμπεριφορά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία αφορά ένα πείραμα, το πείραμα της Μεγάλης Παρασκευής, που διεξήχθη το 1962 στο παρεκκλήσι του Πανεπιστημίου της Βοστόνης. Συγκεντρώθηκαν εκεί 20 φοιτητές με ιδιαίτερες θρησκευτικές ανησυχίες, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, η μισή πήραν ψιλοκυβίνη, η άλλη μισή πήραν βιταμίνη B και, ας το πούμε έτσι, ανέφεραν μετά τις επιδράσεις που είχαν οι μεν και οι δε. Επίσης, αρκετά χρόνια αργότερα, μιλάμε πάντοτε για τα τέλη της δεκαετίας του 60,
έγιναν έρευνες από τον Τίμοθι Λίρι. Ο Τίμοθι Λίρι είναι ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, με την επανένταξη των ατόμων που βγαίνουν από τις φυλακές. Σε κάποιους από αυτούς, σε 36 κρατούμενους, εφάρμοσε ένα πρόγραμμα με υποβοηθούμενες με ψιλοκυβίνη ψυχοθεραπευτικές ομαδικές συνεδρίες. Και η αρχική του διαπίστωση ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι στο βάθος διετίας είχαν χαμηλότερα ποσοστά υποτροπών παραπτωματικής συμπεριφοράς από ότι οι υπόλοιποι που ήταν, στους οποίους ανέρχεται περίπου η υποτροπή της παραπτωματικής συμπεριφοράς στο 50-70%. Βέβαια, μια δημοσίευση αρκετά χρόνια αργότερα, συγκεκριμένα 34 χρόνια πιο μετά, μιλάμε δηλαδή για τέλη δεκαετίας του 90, λέει ότι οι ίδιοι αυτοί οι ασθενείς, οι οποίοι είχαν λάβει αυτή την υποβοηθούμενη με ψιλοκυβίνη ψυχοθεραπευτική ομαδική παρέμβαση, απλώς καθυστέρησαν να υποτροπιάσουν στην παραπτωματική συμπεριφορά, αλλά στο τέλος έπεσαν στα ίδια ποσοστά με τους υπόλοιπους κρατούμενους. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια ανανέωση του ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι μια δημοσίευση του 2014, η οποία τι λέει, μετρά τα στοιχεία όπως καταγράφονται και λέει ότι σε ένα απόλυτο αριθμό της τάξης των περίπου 25-26.000 κρατουμένων με ιστορικό χρήσης ουσιών, αυτοί που είχαν στο ιστορικό τους χρήση ψεύδες θυσιογόνων είχαν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά υποτροπής στην παραπτωματική συμπεριφορά. Όπως είπαμε και για το LSD ή και την ψιλοκυβίνη, βλέπετε μια έρευνα που ήκμαζε μέχρι περίπου το 1970, από εκεί και πέρα παρουσίασε μια σημαντική κάψη για να, από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και έπειτα, να εμφανίσει και πάλι μια άνοδο. Υπάρχουν μελέτες αυτή τη στιγμή για την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, για τη διαταραχή χρήσης καπνού, χρήσης αλκοόλ, για την αθιστάμενη κατάθλιψη, για άγχος και κατάθλιψη σε ασθενείς με καρκίνο. Όλες αυτές όμως είναι μελέτες οι οποίες αφορούν δείγματα, μικρά αριθμητικά δείγματα ασθενών. Να δούμε έτσι λίγο ενδεικτικά κάποιες από αυτές. Για παράδειγμα, σε 10 ασθενείς με κατάχρηση αλκοόλ, η χρήση υποβοηθούμενης ψυχοθεραπείας υποβοηθούμενης με ψιλοκυβίνη είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν τόσο οι μέρες κατανάλωσης αλκοόλ όσο και οι μέρες βαριάς κατανάλωσης αλκοόλ. Το ίδιο και με την διακοπή του καπνίσματος θα δούμε. Και φαίνεται, όπως είδαμε και στην περίπτωση του MDMA, ότι προκαλεί μείωση της αιμάτωσης, της ροής του αίματος σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, όπως είναι η οπίσθια μοίρα της υπερμεσολόβιας έλικας και ο θάλαμος. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την ψιλοκυβίνη σαν φάρμακο για την θεραπεία στην ανθεκτική κατάθλιψη. Φαίνεται ότι η χρήση της ανάμεσα στα υπόλοιπα, δηλαδή θάλαμο, υπερμεσολόβια έλικα, ότι μειώνει την αιμάτωση και της αμυγδαλής. Και είδαμε ότι αυτό στην περίπτωση του MDMA συνδυάστηκε με αντικαταθλιπτικό αποτέλεσμα και φαίνεται ότι κάπως και έτσι έχει εδώ η πραγματικότητα. Δηλαδή, υπάρχει, όσο μεγαλύτερη είναι η μείωση της αιμάτωσης της αμυγδαλής, τόσο καλύτερο το αντικαταθλιπτικό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, το 2017 δημοσιεύτηκε αυτή η έρευνα με μικρό αριθμό και πάλι ασθενών, 20 άτομα, με ανθιστάμενη στη θεραπεία κατάθλιψη και follow-up για 6 μήνες και βλέπουμε τα συμπεράσματα που λένε ότι αν και μπορούν περιορισμένα συμπεράσματα να αντιληφθούν για την αποτελεσματικότητα της ψιλοκυβίνης, γιατί είναι μια ανοιχτή μελέτη με μικρό πληθυσμό, η ανοχή ήταν καλή, το μέγεθος του αποτέλεσματος ήταν μεγάλο και η βελτίωση των συμπτωμάτων εμφανίστηκε γρήγορα μετά από μόλις 2 συνεδρίες με ψιλοκυβίνη και φαίνεται ότι παρέμενε σημαντικό για το επόμενο εξάμηνο.
και το βλέπουμε και σχηματικά. Εδώ πρόκειται για τις δύο ομάδες ασθενών που συμμετείχαν. Ήταν μια crossover μελέτη, δηλαδή η μισή πήραν εικονικό φάρμακο και η άλλη μισή κάναν τις συνεδρίες με την ψιλοκυβίνη. Κάποια στιγμή αυτό άλλαξε, έγινε ένα switch ανάμεσα στις δύο ομάδες και οι δύο πάντως, είτε ξεκίνησαν την ψιλοκυβίνη νωρίτερα είτε αργότερα, ωφελήθηκαν από την λήψη της. Τι γίνεται, τι τρέχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αρκετές μελέτες σε εξέλιξη με μια σειρά από ενδείξεις. Μιλάμε για τη μείζωνα κατάθλιψη, για μείζωνα κατάθλιψη σε καρκινοπαθείς ασθενείς, στην νευρογενή ανορεξία, στην OCD και ούτω καθεξής. 23 πρωτόκολλα, 53 θα βρείτε αν ψάξετε στο clinicaltrials.gov, αλλά στην πραγματικότητα αυτά που αφορούν κλινικές οντότητες είναι 23. Και φτάνοντας προς το τέλος της σημερινής μου εισήγησης και αντί επιλόγου, θα ήθελα, ας πούμε, έτσι να θυμίσω τα λόγια που είπαν δύο από τους πρωτοπόρους ερευνητές ό,τι αφορά τα ψυχεδελικά, ο Πάνκε και ο Ρίτσαρτς, το 1966, στον απόϊχο της απαγόρευσης της χρήσης των ψυχεδελικών στην Νεβάδα και στην Καλιφόρνια, και οι οποίοι είπαν ότι κακώς θα μείνουν ίσως άγνωστες οι χρήσεις αυτών των φαρμάκων που θα μπορούσαν να αποδειχθούν επωφελείς για μεμονωμένα άτομα, αλλά και την κοινωνία, εν τούτης η έρευνα θα κατασταλεί μέχρι του σημείου που θα πάψει να εμποδίζεται από τη λαϊκή ιστερία και την υπερβολικά περιοριστική νομοθεσία. Ο David Nutt είναι ένας πάρα πολύ γνωστός, φαντάζομαι στους περισσότερους από εμάς, ψυχίατρος. Διατηρεί την έδρα της νευροψυχοφαρμακολογίας στο Imperial College στο Λονδίνο. Ήταν πρόεδρος του ECMP πριν από λίγα χρόνια και είναι σταθερά από τους υπέρμαχους όχι της χρήσης, ανεξέλεγκτα, αλλά της έρευνας σε ό,τι αφορά τα ψυχεδελικά. Έχει κάνει μια σειρά από σημαντικές δημοσιεύσεις για αυτό το θέμα και δύο από αυτές έχουν δημοσιευτεί στο Lancet. Αυτή είναι η δεύτερη, η πρώτη ήταν το 2007, όπου σε αυτή τη δεύτερη δημοσίευση έχει κάνει το εξής. Συνέκρινε 20 ουσίες, κάποιες από αυτές, όπως είναι το αλκοόλ, κάποιες από αυτές είναι ναρκωτικά, είναι τα ψυχεδελικά κτλ., ως προς τον κίνδυνο της αυτο ή ετεροκαταστροφικής συμπεριφοράς. Και αυτό έτσι που κατέληξε είναι αυτή εδώ η ταξινόμηση, όπου βλέπουμε ότι το MDMA και το LSD, αλλά και τα μανιτάρια, μεσκαλίνη, είναι πολύ χαμηλά στον κίνδυνο, μακράν του αλκοόλ, που είναι η πιο επικίνδυνη ουσία για αυτο και έτερο καταστροφική συμπεριφορά. Αυτή εδώ η δημοσίευση, όπως και η προηγούμενη του 2007, αποτέλεσε την αφορμή για μια πολεμική που δέχτηκε ο David Nutt, ούτως ώστε να αναγκαστεί, και όπως έγινε τελικά, να εγκαταλείψει τη θέση του Προέδρου στην Επιτροπή για την Κατάχρηση των Φαρμάκων στην Μεγάλη Βρετανία, διότι είπαν το εξής, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κατέχει μια κυβερνητική θέση και ταυτοχρόνως να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, γιατί ο David Nutt ασκούσε κριτική για την συνεχιζόμενη απαγόρευση της ευρείας έρευνας σε ό,τι αφορά τα ψυχεδελικά. Το 2013, λοιπόν, δήλωσε το εξής, και με αυτό θα κλείσω τη σημερινή παρουσίαση, ότι προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η επιστημονική κοινότητα και ειδικά οι νευροεπιστήμονες δεν έχουν διαμαρτυρηθεί κατά της απαγόρευσης της έρευνας για φάρμακα που θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλές γνώσεις για τη λειτουργία του εγκεφάλου και τόσο μεγάλες ευκαιρίες για νέες θεραπείες. Εδώ θα ήθελα να σταματήσω και να μην σας κουράσω άλλο, να ευχαριστήσω όσους ήσταν εδώ σήμερα και την προσοχή σας. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, θα ήθελα να χρησιμοποιήσετε λίγο την εφαρμογή και να τη στείλετε και πολύ ευχαρίστως θα περιμένω και στο μέτρο του δυνατού να απαντήσω ή να συζητήσουμε για αυτήν. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την προσοχή σας.